Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση τριών ναυτικών και του ακυβέρνητου ιστιοφόρου, στο οποίο επέβαιναν, στήθηκε στα ανοιχτά της Κρήτης όταν το Felan Gott με σημαία Μάλτας εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Το 50-μετρο ιστιοφόρο με τριμελές πλήρωμα παρουσίασε ελεγχόμενης ροή υδάτων, όμως έμεινε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και τη Σαντορίνη. Το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε προκάλεσε συναγερμό στις λιμενικές αρχές της Κρήτης και τα παραπλέοντα σκάφη, τα οποία κινητοποίησε ο θάλαμος επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Χαρακτηριστικό της γιγαντιάς κινητοποίησης των αρχών είναι το γεγονός ότι πάνω από τη θαλάσσια περιοχή πέταξε ακόμη και μη επανδρωμένο ντρόν των δυνάμεων της Frontex. Ρημουλκό, το οποίο απέπλευσε από την Παντάνασα, κατέπλευσε στο σημείο που βρισκόταν το ιστιοφόρο, το οποίο μετά την πρόσδεσή του ρημουλκήθηκε με ασφάλεια μέχρι το λιμάνι του Ηρακλείου. Οι τρεις επιβαίνοντες, ένα Ινδός, ένα άτομο από τις Σεϊχέλες και ένα από την Νότιο Αφρική, είναι καλά στην υγεία τους και δεν διέτρεξαν κίνδυνο στη διάρκεια της περιπέτειάς τους. Όπως διαπιστώνεται, η εισρωή υδάτων προκλήθηκε από βλάβη, η οποία οφείλει να αποκατασταθεί, ώστε να μπορέσει το ιστιοφόρο να λάβει άδεια για να αποπλέψει από το λιμάνι του Ηρακλείου.